Πολύ αγαπημένοι φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε πάλι unboxing. Θα κάνουμε unboxing για ένα καινούργιο μικρόφωνο το οποίο έχω αγοράσει, που το έχω πάρει για την κάμερα και αυτό και ελπίζω να μην χρειαστεί να πάρω και άλλο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι το μικρόφωνο της Deity, όπως βλέπετε και εδώ πέρα στο κουτί. Είναι ένα μικρόφωνο το οποίο το κοιτούσα στη σελίδα τους. Βασικά έπεσα εντελώς τυχαία στην πληροφορία για το συγκεκριμένο το μικρόφωνο, κοιτάζοντας για αντίστοιχου τύπου, συγκριτικά ας πούμε με τη Rode που εκεί είναι που πήγαινε περισσότερο, και απλά το εμφανίσανε σαν άλλη επιλογή. Είναι μια καινούρια εταιρεία, δεν είναι δηλαδή πολλά χρόνια στον χώρο, όπως έψαξα και έμαθα και μου το πονηκέ από το κατάστημα. Λένε όμως ότι τα προϊόντα της είναι πάρα πολύ καλά και εγώ σε κάποια review που άκουσα στο ίντερνετ τα αποτελέσματα όντως ήταν εκπληκτικά, οπότε θα το ανοίξουμε μαζί. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα είναι ακόμα σφραγισμένο, δεν το έχω ανοίξει, σήμερα είναι η πρώτη φορά. Είναι το μικρόφωνο VMIC D3 Pro, υπάρχει και το αντίστοιχο το D3. Αυτό θα σας πω τι διαφορές έχει, πάμε όμως να το ανοίξουμε. Αλλά θα σας διαβάσω και τα χαρακτηριστικά του στο κουτί από πίσω, γιατί προφανώς δεν τα θυμάμαι όλα και επίσης δεν ξέρω πού είναι το κουπίδι αυτή τη στιγμή και το ανοίγουμε με το ψαλιδάκι. Για να σας τα διαβάσω εντάχει που τα λέει και στα αγγλικά και να σας πω και τις βασικές διαφορές που εγώ εντόπισα. Το D3 σε σχέση με το D3 Pro που θα δούμε τώρα έχει ενσωματωμένη μπαταρία, έχει επάνω μία ροδέλα που θα τη δούμε μαζί, από την οποία διαφοροποιείς την ένταση που κάνει την εγγραφή του ήχου το μικρόφωνο. Αυτά είναι τα βασικά του. Από εκεί και πέρα, όπως και το άλλο, είναι συμβατό με έναν μεγάλο αριθμό από συσκευές, από κινητά μέχρι κάμερες πολλών κατασκευαστών. Δεν επικεντρώνεται σε κάμερες ενός συγκεκριμένου. Πάμε ωστόσο να το ανοίξουμε. Το συγκεκριμένο το μικρόφωνο έχει ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο κουτί μας δίνει πάνω κάτω 50 ώρες λειτουργίας, χρήσης. Έχει την συμβατότητα με πολλές συσκευές όπως το ανέφερα προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα έχει και φίλτρο το οποίο εδώ πέρα το λέει 2-step high pass filter. Τώρα δεν είμαι και ο ειδήμονας για να σας απαντήσω στο κομμάτι των μικροφώνων, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα 75Hz από ό,τι βλέπω και στα 150Hz. Και για να δούμε τι άλλο, κλείνει και ανοίγει αυτόματα όπως κλείνει και ανοίγει η συσκευή. Με αυτό το κομμάτι δηλαδή εξοικονομούμε ενέργεια. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι 143 γραμμάρια. Αυτό γενικότερα σαν πληροφορία θα σας το βάλω και στο βίντεο. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε μαζί. Ο τρόπος που πιάνει τον ήχο το συγκεκριμένο, γιατί τα έμαθα κι εγώ από το βίντεο, από τα βίντεο γενικότερα που είδα στο ίντερνετ. Δεν το ήξερα, είναι ο Super Cardioid Polar. Τώρα αυτό έχει να κάνει με τον ήχο και τον πώς τον προσλαμβάνει το μικρόφωνο, γιατί αν δείτε τα σχέδια, διαφορετικά μικρόφωνα πιάνουν διαφορετικούς ήχους. Την κατευθυντικότητα του ήχου, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν, ανοίγουμε την συσκευή και τη συσκευασία. Έχει μέσα αυτό εδώ πέρα το εγχειρίδιο, όπου από ό,τι βλέπω εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε και register την συσκευή. Εντάξει. Η συσκευή είναι μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κουτί. Είναι η θήκη μεταφοράς. Έχει και χερούλι από ό,τι βλέπουμε. Είναι πάρα πολύ καλή σαν θήκη. Δεν είναι μαλακή, δεν πατιέται. Αυτό είναι σκληρό και βολεύει για να κρατιέται και αυτό ασφαλές. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε να ανοίξουμε τα φερμουάρ. Είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν έχει κάτι άλλο πέρα από το μικρόφωνο μέσα και έχουμε το εξής. Καλώδιο USB-C για να μπορέσουμε να φορτίζουμε την μπαταρία που λέγαμε προηγουμένως, η οποία είναι ενσωματωμένη. Έχουμε επίσης αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο, θα το δούμε, και το καλωδιάκι το οποίο χρησιμοποιούμε για να συνδέουμε την κάμερα με το μικρόφωνο, δηλαδή την υποδοχή του ήχου της κάμερας με την έξοδο του ήχου από το μικρόφωνο. Αυτά εδώ πέρα μέσα για υγρασίες και βλακίες. Αυτό από μέσα είναι έτσι, όπου ακριβώς μπαίνει το μικρόφωνο. Και έχουμε το εξής στη συσκευασία. Αυτό βέβαια
Δεν ξέρω πώς γίνει ακριβώς. Κάποιοι από εσάς μπορεί να με βλέπετε και να με κοροϊδεύετε που ξέρετε περισσότερα από μικρόφωνα. Και καλά κάνετε, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Έχουμε αυτά. Λοιπόν, η συσκευασία μέσα έχει αυτά εδώ τα κομμάτια όπως τα βλέπετε. Και είπαμε ότι είναι το καλώδιο, το μικρόφωνο. Αυτό εδώ πέρα είναι όλο από αλουμίνιο. Είναι ένα-δύο κομμάτια, αλλά ουσιαστικά είναι σαν ενιαίο. Δεν έχει πλαστικό καθόλου όλο αυτό το κομμάτι. Από μπροστά είναι έτσι και από το πλάι είναι αυτά εδώ πέρα. Εδώ είναι η υποδοχή για να το φορτίζουμε, το USB-C που λέγαμε και προηγουμένως. Η έξοδος, αυτά εδώ πέρα η τρυπούλα, είναι η έξοδος για το μικρόφωνο. Από εδώ πέρα είναι που επιλέγουμε αυτό που σας είπα πριν, τα 75 και τα 150 Hz, που αυτό δεν έχω καταλάβει τι κάνει, αλλά θα το ψάξω κι εγώ για να σας πω την αλήθεια. Από εδώ, από τη ροδέλα, είναι που ουσιαστικά αλλάζουμε την ένταση με την οποία κάνει την εγγραφή για να το δυναμώσουμε λίγο ή για να το χαμηλώσουμε. Από ό,τι βλέπω δεν έχει κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Είναι αυτό το κομμάτι, το καλώδιο που είπαμε. Το μαξιλαράκι το συγκεκριμένο, το οποίο γράφει απάνω DATE και μπαίνει μέσα το μικρόφωνο. Απλά εδώ, αν το δείτε, έχει αυτό το σχεδιάκι που είναι σαν ένα μικρό μη. Το έχει γιατί πιάνει αυτό εδώ, ακουμπάει δηλαδή ακριβώς εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα καλά, να σας το βάλω έτσι να το δείτε. Μπαίνει έτσι. Αυτό εδώ είναι η βάση που χρησιμοποιούμε για να βάλουμε το κομμάτι το συγκεκριμένο πάνω στην υποδοχή της κάμερας. Εδώ είναι που μικραίνουμε και μεγαλώνουμε το στρογγυλό. Ουσιαστικά σφίγγουμε και ξεσφίγγουμε αυτό επάνω στην βάση. Αυτό εδώ το κομμάτι, όσοι γνωρίζετε από τα μικρόφωνα ξέρετε καλύτερα από μένα τι είναι, όσοι δεν γνωρίζετε και είστε αδαείς όπως είμαι και εγώ, ουσιαστικά βοηθάει στο να απορροφούνται οι δονήσεις από την κίνηση ή από το οτιδήποτε και να μην περνάνε στην εγγραφή του ήχου στο μικρόφωνο και το καλώδιο που δείξαμε. Δεν έχει κάτι παραπάνω, είναι αυτό το κομμάτι. Δεν θα σας κάνω κάποιο τεστ, κάποια δοκιμή εγγραφής, να το πω έτσι, για να δείτε τι ήχο βγάζει, γιατί στο ίντερνετ υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο τα οποία δείχνουν ακριβώς την εγγραφή του ήχου. Εμένα με έπεισε ένα συγκεκριμένο βίντεο και πήγα και το αγόρασα, που κάνανε τεστ το D30 Pro που πήρα εγώ, το D3 Pro που πήρα εγώ, το D3 το σκέτο και κάνανε συγκριτικό επίσης μαζί με το Rode το Mic Plus. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται για να σας πω την αλήθεια. Αυτό με το Rode το αντίστοιχο είχανε σχεδόν ίδιο ήχο. Η διαφορά τους ήταν απειροελάχιστη, την οποία ένα απλό αυτή δεν θα την καταλάβει. Και εγώ δηλαδή για να σας πω την αλήθεια, αυτό θεώρησα ότι μου ακουγόταν καλύτερα στα δικά μου τα αυτιά, αλλά επίσης η διαφορά τους είναι και 100 δολάρια, αυτό είναι πιο φτηνό δηλαδή. Άρα δεν υπήρχε λόγος να μην το κάνω. Στην Ελλάδα το βρήκα σε δύο διαφορετικές τιμές, ήταν 203 ή 204 ευρώ, δεν είμαι σίγουρος, και η άλλη τιμή ήταν στα 234. Στα 234 το πουλάει η εταιρεία που έχει και η DATE μέσα στη σελίδα της σαν σε εισαγωγικά επίσημο αντιπρόσωπο, να το πω έτσι. Από ό,τι μου είπανε στο κατάστημα, η DATE έχει σέρβις στην Ελλάδα, δεν αναλαμβάνουν δηλαδή αυτοί να το κάνουν σέρβις σε περίπτωση που χαλάσει, αλλά το στέλνουν στις εταιρείες. Το συγκεκριμένο, το ξαναδείχνω γιατί έχει και αυτό για να μπορούμε να το μεταφέρουμε. Δεν έχω κάτι παραπάνω να σας πω γι' αυτό, ήθελα απλά να το ανοίξουμε για να το δούμε μαζί. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι ή οτιδήποτε, σαφώς αυτό μπορείτε να μου το πείτε στα σχόλια όσο μπορώ να σας βοηθήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εσείς μην ξεχάσετε ωστόσο να κάνετε εγγραφή στο κανάλι στο YouTube για να μπορείτε να βλέπετε όλα τα καινούργια βίντεο τα οποία θα βγαίνουν και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο Instagram για να μπορείτε να βλέπετε και εκεί πέρα οτιδήποτε ανεβάζω. Σας χαιρετώ προς το παρόν, θα κάνουμε χρήση και το μικρόφωνο Lian συντόμως σε ένα από τα επόμενα βίντεο για να μπορούμε να το δοκιμάσουμε και να δούμε ακριβώς τον ήχο που βγάζει. Καλή συνέχεια, να προσέχετε, μείνετε ασφαλείς γιατί γίνονται πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.